Η αλήθεια είναι ότι η ερώτηση που ήθελα να κάνω και εγώ έχει να κάνει με τη δημοτική περιουσία, αλλά λίγο πολύ τόσο στην κυρία Βούλη όσο και στην κυρία Βλάχου απαντήσατε. Απλά θα ήθελα μια μικρή απάντηση. Αν λάβουμε υπόψη μια χρονολογία ή μια δεκαετία, σαν σημείο αναφορά μέχρι το σήμερα, αν η δημοτική περιουσία έχει αυξηθεί, που αυτό σημαίνει ότι έχουν αυξηθεί και κάποια εκ των εσόδων, ή αν έχει μειωθεί, όπως για παράδειγμα κάνατε αναφορά πριν για τη Σκινσέ, που σημαίνει ότι χάθηκαν ενδεχομένως κάποια χρήματα από αυτές τις ενοικιάσεις. Δεν ξέρω τώρα ποια τεχνολογία θα μας πείτε. Και ένα δεύτερο ερώτημα. Λέτε για την αποκατάσταση του παλαιού κτηρίου εδώ στη Μαρίνα, και αν δεν κάνω λάθος, μάλλον εννοείται το κτίριο αριστερών, το οποίο είναι και σε μια ελκυστική θέση, φαντάζομαι, και είναι κατάστημα, είπατε, υγειονομικού ενδιαφέροντος. Πότε θα αποπερατωθεί αυτό, και αν η διαχείριση θα δοθεί στη Μαρίνα ή σε εσάς, γιατί στο χώρο της Μαρίνας ξέρουμε ότι υπάρχουν και άλλα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Και αν θα δοθεί με διαγωνισμό, με ποιο τρόπο δηλαδή θα γίνει αυτό. Μην βάλεις ιδέες και εσύ. Θα κρατήσουμε κανένα κτίριο. Λοιπόν, επειδή είμαστε λοιπόν μεγαλοτσιφλικάδες, μεγαλοτσιφλικάδες μόνο αυξάνουν την περιουσία τους, η περιουσία στο πέρασμα του χρόνου του Δήμου αυξάνεται, τουλάχιστον οι ακίνητοι, γιατί γίνονται αγορές ή παραχωρήσεις και σε όλους τους Δήμους, να μην το πιάσω ξεχωριστά, έχουν γίνει είτε παραχωρήσεις είτε αγορές, άρα τουλάχιστον σαν κτηριακό απόθεμα αυξάνεται. Τα έσοδα που έχουμε από αυτήν επηρεάζονται από τις πολιτικές που κάθε φορά ασκεί η εκάστοτε Δημοτική Αρχή, και δεν λέω μόνο το αν τις παραχωρεί δωρεάν στις κτηριακές ή όχι, αλλά το αν κάνει μια εντατική διαχείριση ή το αφήνει απλώς να υπάρχουν γνωρίζοντας ότι είναι δικά της, αλλά να μην τα αξιοποιεί με κανέναν τρόπο. Είτε παραχώρηση, είτε επισκευή για στέγαση μιας υπηρεσίας και να προτιμάει να νοικιάσει, όλα τα σχετικά. Σε επίπεδο λοιπόν αποθέματος σίγουρα έχει αυξηθεί. Σε επίπεδο χρημάτων θα έλεγα ότι είναι σταθερή, μπορεί να έχει μειωθεί κιόλας, κυρίως λόγω των απολειών εισόδων από τα κτίρια που έχουν δοθεί στη Σκινσέπ, αλλά και γιατί λόγω της συγκυρίας υπάρχουν μειώσεις των μισθωμάτων που έχουν αποφασιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, μια και υπάρχει αυτή η δύσκολη οικονομική συγκυρία και τα μισθώματα δεν μπορούσαν να προσαρμοστούν και σε αυτή. Σε σχέση με το κτίριο που αναφέρατε, οι παρεμβάσεις που αναφέρθηκα περιλαμβάνουν κυρίως το κτίριο, αλλά και άλλες, οι οποίες εκκρεμούν από την διαδικασία παραχώρησης της διαχείρισης της Μαρίνας στον Δήμο. Δηλαδή υπήρχαν εκεί μια λίστα ενεργειών που έπρεπε να κάνει ο Δήμος σε συνέχεια της παραχώρησης της Μαρίνας. Αυτή λοιπόν την λίστα, αυτά τα απαιτούμενα εξετάζουμε, ώστε να μην τεθεί από κανένα και για οποιοδήποτε λόγο θέμα μη εκπλήρωσης, να το πούμε έτσι, των όρων της παραχώρησης, άρα για ένα άσχετο θέμα να κινδυνεύσει η διαχείριση από πλευρά Δήμου. Αυτό είναι η βασική μας στόχευση και όχι το να προσθέσουμε ακόμα ένα κατάστημα. Βέβαια, αυτό που υποθέτει την επισκευή του κτηρίου, η Μαρίνα θα συνεχτυπήσει συνολικά ποια χρήση είναι αυτή που λείπει ή που θα έδινε ακόμα κάτι επιπλέον στη λειτουργία της Μαρίνας, και δεν είναι υποχρεωτικό ή και αναγκαίο και ζητούμε να προσθέσουμε ακόμα άλλο ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε αυτά που ήδη υπάρχουν στην περιοχή, όχι στην περιοχή, στον χώρο της Μαρίνας. Αυτό δεν έχει άδεια, δηλαδή. Αυτή τη στιγμή είναι ένα κτίριο. Ναι, οι άδειες καταστημάτων και όλα αυτά δεν υπάρχουν. Θα ήταν εξάλλου πολύ παλιές και δεν θα είναι σε ισχύ. Αυτά.